Εμείς τα λέμε... Γεια σας, τι κάνετε. Μαγεία, τι κάνεις. Πώς είσαι. Δήμαρχος Δωρίδου. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά. Τι κάνεις, καλά. Καλησπέρα, τι κάνετε. Ο πρόεδρος του Αρμελητήριου, ο κύριος Αβιερνός. Τι κάνετε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο Φωκίδας, μια εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας για τα δεδομένα που μέχρι σήμερα έχουν διαμορφωθεί. Η χαρά και η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη αναφορικά με την κατασκευή του δρόμου Μπράδος Άμφισσα ως τμήμα του διαγωνίου οδικού άξονα Θερμοπύλες ΙΤΕΑ Αντίριο, ενός δημόσιου έργου εθνικής σημασίας που εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2021-2027 και αποτελεί ένα έργο πνοής και ανάπτυξης. Πριν ένα χρόνο, περίπου, η διοίκηση του Επιμελητηρίου Φωκίδας, σε συνεργασία με τον βουλευτή του Δομού μας και Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Μπούγα, διοργανώσαμε διαδικτυακή ημερίδα όπου συμμετείχαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η Δήμη, ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, τα επιμελητήρια των νομών από όπου διέρχεται ο συνεταιρίος άξονας, Θερμοπύλες ΙΤΕΑ Αντίριο, η εταιρεία Γέφυρα ΑΕ, η Ελαστρόμ, καθώς και φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα σε αυτό το μεγάλη σημασία έργο. Θεωρούμε ότι είναι ένα έργο εξαιρετικής αναπτυξιακής σημασίας λόγω της δυναμικής του σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα εξυπηρετήσει και θα ενώσει τις περιφέρειες και τους μεγάλες λιμένους Πατρών και Βόλου. Η ανακοίνωση του σημερινού έργου του Μπράδος Άμφισσα είναι μια είδηση πάρα πολύ σημαντική και πάρα πολύ ευχάριστη για τη Στερεά Ελλάδα, μια είδηση πάρα πολύ σημαντική για την ίδια τη χώρα μας. Ως μέρος του μεγάλου άξονα, Θερμοπύλες ΙΤΕΑ Αντίριο, ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την επικράτεια, η οποία στην Ελλάδα του 2021, που ακόμα έχουμε υστέρηση σε υποδομές, παρότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, η ένωση των εμπορικών δρόμων, των λιμανιών, η εξυπηρέτηση των κατοίκων τόσο της Στερεάς Ελλάδας όσο και η διασύνδεσή τους με τις άλλες περιοχές, η ενίσχυση της πόλης της Λαμίας ως έδρα που συγκεντρώνει χωροταξικά τους γύρω-γύρω πόλους και μια σειρά από αναρρύθμιτα πλεονεκτήματα και προοπτικές ανάπτυξης ανοίγονται από τη σημερινή ημέρα, ανοίγονται από το σημερινό έργο που ανακοινώνεται. Στις πάρα πολλές προτεραιότητες και ανάγκες που έχουμε, τρεις σε επίπεδο οδικών αξώνων είναι ξεκάθαρα κορυφαίες. Ο διαγωνίος της Φωκίδας, οι άξονες της Εύβοιας, το Λαμία Καρπενήσι. Και ούτε λίγο δε πολύ, μέσα σε 6 μέρες, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υποδομών ανακοινώνουν επίσημα την υλοποίηση των δύο από αυτές. Νομίζω πως όσο και αν θέλουμε να είμαστε θηδωροί στα λόγια, όσο και αν δυσκολευόμαστε να μοιραστούμε μια χαρά μέχρι να το δούμε να γίνεται πράξη, να δούμε πώς λέμε πολιτόζες, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μοιραστούμε και πρέπει όλοι όσοι έχουμε οποιοδήποτε είδος και κομμάτι ευθύνης σε αυτή την προσπάθεια να επενδύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να το δούμε όντως να γίνεται πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα αντίστοιχο παράδειγμα είναι ο βόρειος άξονας της Κρήτης, ο οποίος χρόνια τώρα κατατεβόταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και αυτή τη στιγμή γίνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το σχεδιασμό και την ορίμανση ενός έργου, να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση. Νομίζω θα τα πει και ο κύριος Υπουργός Υποδομών αυτά. Από τη μεριά του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντάξαμε το κομμάτι το νέο από τα μεταλλεία του Βοξίτη μέχρι την Άμφισσα στο νέο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2127, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα των μεταφορών. Έτσι έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρα θεωρούμε κλειδωμένη πλέον τη χρηματοδότηση, το έργο όριμο, άρα θεωρούμε ότι εντός
επομένου λίγου καιρού, θα έλεγα, θα ξεκινήσει η δημοπράτηση με τη συμβασιοποίηση και την κατασκευή αυτού του έργου. Έπεται η επόμενη φάση του έργου και για αυτό το έργο έχουμε προνοήσει έτσι ώστε να υπάρχει χώρος στο νέο ΕΣΠΑ, ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο άξονας, ο οποίος πραγματικά βγάζει τη φωκίδα από την απομόνωση και νομίζω προσδίδει μια πολύ καλή αναπτυξιακή προοπτική. Το έργο εντάχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως δημόσιο έργο εθνικής σημασίας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα υποδομών μεταφορών της προγραμματικής περίοδου 2021-2027, το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 285 εκατομμυρίων ευρώ. Και όπως ακούσαμε, και είμαι βέβαιος ότι θα ξετυλίξει σε λίγο με απόλυτη επάρκεια ο αρμόδιος συνάδελφος υπουργός υποδομών και μεταφορών, η δημοκράτησή του αναμένεται να γίνει σύντομα. Αναμένεται να γίνει άμεσα. Θα ήθελα από του βήματος και σε αυτή την γεωγραφική περιφέρεια της χώρας να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ. Όχι μόνο για την σημερινή πρωτοβουλία, αλλά για όλες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η σημερινή κυβέρνηση συνεκτικά και συλλογικά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλονται, που καταβάλει αυτός και οι συνεργάτες του για την πρόοδο των έργων στην περιφέρεια προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης. Δικός άξονας που συνιστά σίγουρα τμήμα του Διεθνούς Οδικού Δικτύου, του 65, αποτελεί τον συνδετήριο άξονα μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων Παθέ και Ιωνίου Οδού και εξυπηρετεί διαδρομές από την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα προς περιοχές της Δυτικής και Νότιας χώρας. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ασφαλέστεροι, σημαίνουν γρηγορότεροι, σημαίνουν πιο άνετη κυκλοφορία. Με την ολοκλήρωσή του, εκτιμάται ότι η διαδρομή Λαμία-Πάτρα αναμένεται να πραγματοποιείται σε περίπου, όπως έχω πληροφορηθεί, 80 λεπτά λιγότερο, με ασφάλεια. Όλα αυτά επίσης σημαίνουν διασύνδεση των περιφερειών, των περιφερειακών ενωτήτων, των πόλεων. Σημαίνουν διευκόλυνση για όσους κάνουν συχνά αυτή τη διαδρομή, είναι εμφανές στροφές του διακομεταμιστικού εμπορίου, των μεταφορών. Σημαίνουν τόνωση των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών αγορών, των τοπικών οικονομιών. Η δρομολόγηση και αυτής της σημαντικής υποδομής αναδεικνύει και αποδεικνύει την αποφασιστικότητα, την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση των όρων βιώσιμης ανάπτυξης. Ισόρροπα, το επαναλαμβάνω, ισόρροπα σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας. Η γενιά των γονέων μας και η δική μας γενιά είμαστε περήφανοι, πολύ περήφανοι για τον τόπο μας, για την ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομιά, για το ότι η φωκική γη υδροδοτεί το λεκανοπέδιο, για τις θαυμάσιες ομορφιές του, για τον ορυκτό πλούτο του. Και όλα αυτά θα έπρεπε να είναι εξαιρετικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και οικονομικής ευρωστίας, αισθανόμαστε ταυτόχρονα, εδώ και μισό αιώνα, πικρία και απογοήτευση για εγκατάλειψη. Αίτια οι εξαιρετικά αυστηροί περιορισμοί που εμποδίζουν ουσιαστικά κάθε αναπτυξιακή δραστηριότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν πλησιάζουμε τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας και της ίδιας της περιφέρειάς μας, Νεαράς Ελλάδας, αλλά δυστυχώς όλο ένα αποκλίνουμε από αυτές. Την προηγούμενη Πέμπτη, για πρώτη φορά, όπως είπε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, του κ. Τασούλα, κατόπιν αιτήματός μου, αναγνώρισε ομόφωνα την υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να δώσει αντισταθμιστικά ωφέλη προς τη Φωκίδα για να αμβλύνει τις δυσμενείς επιπτώσεις που υφίσταται ο τόπος
και οι κάτοικοί του. Η Φωκίδα, κύριε Υπουργέ, είναι ίσως η μοναδική περιοχή η οποία κατά τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει κανένα μεγάλο έργο ανάπτυξης. Αυτήν την αρνητική παράδοση ελπίζουμε ότι θα διακόψουμε οριστικά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την πρώτη φορά, μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που σας μίλησα για το έργο, δείξατε ιδιαίτερη μέρημνα. Προσωπικά παρενέβητε όταν απαιτήθηκε και χρειάστηκε πολλές φορές να το κάνετε για να αντιμετωπίσουμε πλήστες όσες δυσκολίες. Να προετοιμαστεί τεχνικά, να αξιολογηθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο υπουργός της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει την ευθύνη υλοποίησης δημοσίων έργων που υπερβαίνουν τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ του μεγαλύτερου προγράμματος δημοσίων έργων από τη μεταπολίτευση. Έργα που αλλάζουν το τοπίο στη χώρα, δίνουν σημαντική όθηση στην ανάπτυξη, δημιουργούν χιλιάδες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Έργα που χάρη στο θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει εκτελούνται με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, χωρίς όμως εκπτώσεις στην διαφάνεια και στην χρηστή διαχείριση των κονδυλίων. Με την επικείμενη δημοκράτηση του Μπράλος Άμφισσα. Μία δημοκράτηση, αγαπητέ κύριε Τσακίρη, η οποία θα γίνει στις επόμενες μέρες. Που σημαίνει ότι το έργο θα συμβασιοποιηθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2022 με εξασφαλισμένη, όπως αρκετοί από τους προλαλήσαντες είπανε, από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Με την επικείμενη λοιπόν δημοκράτηση του έργου αυτού, ενός τμήματος του διαγωνίου δικού Όξανο, όπως είπαμε Λαμία είτε Αντήριο, ετοιμαζόμαστε να προσθέσουμε, αν θέλετε, ένα σημαντικό κομμάτι στο συνολικό χάρτη του οδικού δικτύου της χώρας και να γίνει, αν θέλετε, η κεντρική Ελλάδα, η στερεά Ελλάδα, ένας πολύ σημαντικός κόμβος υποδομών και μεταφορών, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Σταϊκούρας. Ένα έργο μήκος περίπου 25 χιλιόμετρων, προϋπολογισμού 285 εκατομμυρίων ευρώ, με δύο σύρακες, με 8 γέφυρες και με 8 ισόπεδους κόμβους, αφορά την κατασκευή του τμήματος από το Μπράλο μέχρι την αρχή της παράκαψης γραβιάς και από τον ισόπεδο κόμβο μεταλλείων Βοξίτη ως την Άμφισσα. Ένα έργο που χρηματοδοτείται κυρίως από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και επειδή βρισκόμαστε στο 2021 και επειδή είναι και μία επέτειος για τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί βέβαια με την πολύ σημαντική επέτειο των 200 ετών από την ανεξαρτησία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι για τον ιδρυτή της παράταξής μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε πρότυπο νεωτερικότητας και μόνιμη πρόκληση για τον εξυγχρονισμό αυτού του τόπου. Φανταστείτε και αναλογιστείτε ότι από το 1980 που γίναμε ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την εποχή εκείνη, τα χρήματα που ήρθαν από τα λεγόμενα ΕΣΠΑ ξεπέρασαν σε έργα υποδομής τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Καραμαλής λοιπόν τι έβλεπε? Έβλεπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, αν θέλετε, μια διαρκής εξωτερική πίεση για να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε και να εκμοντερνίσουμε, αν θέλετε, αυτό το τόπο. Και νομίζω ότι μιλώντας για το συγκεκριμένο έργο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, διότι ο διαγώνιος αυτός ο δικός άξονας αποτελεί, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ένα ιδιαίτερο σημαντικό κομμάτι του Ε65. Συνδέει την Παθέ με την Ιωνία Οδό. Φέρνει πολύ πιο κοντά την νοτιοδυτική Ελλάδα με την κεντρική Στερεά,
με τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Μειώνει αισθητά τους χρόνους της διαδρομής από Πάτρα και Αντίριο ως τη Λαμία. Είναι ένα έργο που θα αλλάξει εντελώς τις οδικές μεταφορές, που θα αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις όλων των πολιτών στη στερεά και στην κεντρική Ελλάδα. Γιατί όχι μόνο επιτρέπει, αν θέλετε, την ταχύτερη μετακίνηση από τη στερεά στη Θεσσαλία και απευθείας προς τη δυτική Ελλάδα, αλλά κάνει και κάτι που για μας ως κυβέρνηση είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Συνδέει το λιμάνι της Πάτρας με αυτό του Βόλου. Ενισχύει δηλαδή τις προοπτικές της βιομηχανίας των συνδυασμένων μεταφορών, των logistics, ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου για την ελληνική οικονομία. Και επίσης θα αναβαθμίσει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, που θα μπορεί στο εξής να εξυπηρετεί 3 μείζονες οδικούς άξονες. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά? Καλύτερη και ευκολότερη καθημερινότητα για χιλιάδες πολίτες, αλλά και νέα σημαντική οικονομική προοπτική για όλη τη χώρα, αλλά κυρίως και για την ευρύτερη περιοχή. Και ειδικότητα, νέες δυνατότητες αναπτυξιακές και τουριστικής ανάπτυξης για τα βόρεια παράλια του Καρινθιακού και του Πατραϊκού κόλπου. Ταυτοχρόνως θα είναι ένας νέος σύγχρονος δρόμος που σημαίνει και περισσότερη οδική ασφάλεια, που όπως πολλές φορές έχουμε πει, αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά θα σας έλεγα ίσως, η οδική ασφάλεια έχει προαχθεί σε εθνικό στόχο και έχει μπει στην πρώτη γραμμή. Αυτές τις μέρες, άλλωστε, έχει ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας. Ήδη όμως υλοποιούμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε κάθε επίπεδο. Το κυριότερο για να έχουμε ασφαλέστερους δρόμους. Με το λεγόμενο ΠΕΒΟΑ, το πρόγραμμα επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας, με εντοπισμένες παρεμβάσεις στο δευτερογενές οδικό δίκτυο σε 7.000 σημεία σε όλη την χώρα. Είμαστε η παράταξη του μέτρου και των μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Η παράταξη που πάντοτε επένδυε στην αλήθεια, στην αποτελεσματικότητα και στα χειροπιαστά έργα. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται η κυβέρνησή μας την πολιτική. Αυτή άλλωστε ήταν η μεγάλη κληρονομιά που μας άφησε ο ιδρυτής της παράταξής μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Βλέπουν ποιος εργάζεται για το καλό του τόπου, όχι ασφαλώς χωρίς λάθη, αλλά πάντως με σχέδιο, με υπευθυνότητα, με συνεχή προσπάθεια. Και βλέπουν οι πολίτες και ποιοι είναι απέναντι, που δεν βάζουν ποτέ πλάτη σε εθνικούς στόχους, αλλά επενδύουν μονίμως σε μια μίζερη, σε μια τοξική αντιπολίτευση. Όπως άλλωστε εύστοχα το είπε και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάντα παρόν σε ό,τι διχάζει και πάντα απόν σε ό,τι ενώνει. Επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες στη συζήτηση στη Βουλή ότι αν κάτι χαρακτηρίζει διαχρονικά δυστυχώς το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα απίστευτο πολιτικό θράσος. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν αύξησε αρκετά τις ΜΕΘ. Ποιοι, αυτοί που ως κυβέρνηση αναρωτιέμαι αν προσέθεσαν έστω και μία κλίνη ΜΕΘ. Κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία που τις έχει διπλασιάσει. Ίδια κριτική ακούσαμε και εμείς στο Υπουργείο Μεταφορών. Διότι το ίδιο ακριβώς μας λέγανε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτοί που ως κυβέρνηση δεν πήραν ούτε ένα λεωφορείο, αυτοί που ως κυβέρνηση αυξήσανε το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και κουνάνε το δάχτυλο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που όχι σε 4,5 χρόνια, αλλά σε 27 μήνες έχουμε συμβασιοποιήσει, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει έργα 3,2 δισεργό. Πάντα με το ίδιο πολιτικό θράσος. Με την ίδια κοινική αιμονή στο επικοινωνιακό ψεύδος. Όπως ακριβώς κάποτε
θα καταργούσαν τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, αλλά τελικά κατήργησαν τους ίδιους τους εαυτούς τους και μας έφεραν το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο. Την κοινωνική ευαισθησία λοιπόν εμείς τη δείχνουμε στην πράξη και όχι στα λόγια. Δείτε τι έγινε στην πρόσφατη πανδημία. Στην Ελλάδα η δική μας κυβέρνηση πήρε μέτρα στήριξης 42 δις ευρώ. Αναλογικά με τον πληθυσμό μας, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία είναι η δική μας κυβέρνηση που όχι απλώς έφερε ξανά τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης, αλλά πετύχαμε και ανάπτυξη από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Μειώσαμε θεαματικά την ανεργία. Δημιουργήσαμε τις συνθήκες ώστε να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις. Μειώνουμε τη φορολογία και μειώνουμε τις επιβαρύνσεις τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις. Προσφέρουμε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Και αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία στηρίζουμε τη μεσαία τάξη που δοκιμάστηκε και που στοχοποιήθηκε, αν θέλετε, τόσο βάναυσα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά ενισχύουμε, αν θέλετε, και με πράξεις τα πιο ευάλωτα, τα πιο χαμηλά εισοδήματα. Και είμαστε, το ξαναλέω, με πράξεις και όχι με λόγια κοντά σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί αυτό θα πει κοινωνικό κράτος. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη σύγχρονη κεντροδεξιά παράταξη που σήμερα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προστατεύει τους πολλούς. Εξασφαλίζει την προστασία της κοινωνίας, εξασφαλίζει την ανάπτυξη. Και την ίδια ώρα η δική μας κυβέρνηση, η δική μας παράταξη, είναι αυτή που ενισχύει και τη διεθνή θέση της χώρας. Είμαστε λοιπόν η υπεύθυνη, πατριωτική δύναμη που απαντά με θάρρος σε όλες τις προκλήσεις των καιρών. Θα διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Θα δώσει νέα όθηση στην εθνική οικονομία, αλλά και στην τοπική οικονομία. Ένα έργο 285 εκατομμυρίων, όταν ο κύριος Μπούγας μου έλεγε στο γραφείο του ότι το τοπικό ΑΕΠ δεν ξεπερνάει τα 530 εκατομμύρια. Οπότε φανταστείτε πόσες θέσεις εργασίας, πόσες δουλειές θα δώσει σε ανθρώπους της περιοχής, αλλά και σε ανθρώπους από άλλες περιοχές που θα έρθουν να δουλέψουν εδώ. Δίνει δουλειά σε επιχειρήσεις που θα υποστηρίξουν το έργο με υλικά ή και με άλλες, αν θέλετε, υποστηρικτικές εργασίες. Δημιουργεί δηλαδή έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης και προόδου για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Και αυτό ισχύει για το σύνολο των έργων υποδομής που γίνονται και υλοποιούνται σε όλη τη χώρα. Έργα στα οποία αυτή η κυβέρνηση, αυτή η παράταξη, πάντα επενδύει. Γιατί λύνουν μεγάλα προβλήματα, δίνουν όθηση ανάπτυξης στην οικονομία και έχουν πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστεί για την εθνική μας οικονομία. Τι εννοώ όταν λέω ότι η κυβέρνησή μας επενδύει σε αυτά τα έργα? Με λίγα λόγια, κυρίως θα έλεγα ότι εννοώ τρία πράγματα. Πρώτο, ότι έχουμε εκπονήσει ένα συνολικό πλάνο 13 δις ευρώ έργων. Το μεγαλύτερο που έχει γίνει από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Και τα υλοποιούμε ήδη βήμα-βήμα. Σας είπα ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχουμε ήδη συμβασιοποιήσει έργα 3,2 δις. Αλλά και μαζί με το έργο αυτό δημοπρατούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα έργα 5,5 δις ευρώ. Προχωράμε, θα σας έλεγα, με τέτοιους ρυθμούς που είναι ίσως από τις ελάχιστες φορές που ο κατασκευαστικός κλάδος τρέχει να προφτάσει τα έργα που δημοπρατεί και ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση. Δεύτερον, ενώ σε αντίθεση με ορισμένους στο παρελθόν, εμείς δεν εξαγγέλουμε κανένα έργο αν δεν διαθέτουμε δύο βασικές προϋποθέσεις.
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τέλος λοιπόν στα λόγια του αέρα. Και τρίτον, ότι επίσης σε αντίθεση με πολλές περιπτώσεις του παρελθόντος, όλα μα όλα τα έργα, όπως και το Μπράλος Άμφισσα, εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο για τα έργα για την εθνική μας οικονομία.